Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος, διότι επισκέπτομαι για πρώτη φορά τη Σαμοθράκη. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, αλλά για κάποιους ανεξήγητους λόγους, παρότι είχα προγραμματίσει επανειλημμένες επισκέψεις στο όμορφο νησί σας, δεν τα είχα καταφέρει. Έρχομαι τώρα για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από ένα ευρύ κυβερνητικό κλιμάκιο και από τους τρεις βουλευτές του νομού μας, τον κύριο Δημοσχάκη, τον κύριο Περμετζόπουλο, τον κύριο Κελέτσι. Είναι μαζί μου ο Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών και αρμόδιος για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Λιβάνιος. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Καραγιάννης, η Γενική Γραμματέας και γνωστή σας νησιωτικής πολιτικής, η κυρία Καλογύρου, και ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, υπεύθυνος για τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το λέω αυτό διότι οι επισκέψεις αυτές τις οποίες κάνω θέλω να είναι επισκέψεις εργασίας, όπου θα ακούσουμε με προσοχή τα προβλήματα και θα δρομολογήσουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα επίλυσής τους. Θέλω καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι διπλά κάθε φορά που επισκέπτομαι την ακριτική Ελλάδα. Είτε τον Εύρο, με τον οποίο με συνδέει μία έντονη σχέση, διότι δεν ξεχνώ ποτέ ότι και συναισθηματικά την εκστρατεία μου ως πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, την είχα ξεκινήσει από το Βόρειο Εύρο. Και φυσικά τώρα τη Σαμοθράκη, επισκέπτομαι πολύ συχνά και τα ακριτικά μας νησιά. Νομίζω ότι αυτές οι επισκέψεις έχουν και ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα, ειδικά αυτήν την εποχή, όπου πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους ότι το πρώτο μας μέλημα είναι η φροντίδα της ακριτικής Ελλάδος. Όχι μόνο ως προς την ασφάλειά της, αλλά και ως προς κάτι το οποίο υπόθηκε και στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό είναι οι ίσες ευκαιρίες. Θέλω το νέο παιδί το οποίο μεγαλώνει, πηγαίνει σχολείο στην Σαμοθράκη, ο επαγγελματίας ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ, ο κτηνοτρόφος που δραστηριοποιείται σε Σαμοθράκη, να μην αισθάνεται ότι επειδή είναι σε ένα κριτικό νησί, υπολείπεται ευκαιριών για να μπορέσει τελικά να προχωρήσει στη ζωή του, να πετύχει επαγγελματικά και τελικά να μείνει στον τόπο του, διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, το πρώτο μας μέλημα όσον αφορά τα ακριτικά νησιά. Άκουσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και χαίρομαι, διότι στους 15 μήνες που είμαστε στην κυβέρνηση έχουμε προχωρήσει πολλές από τις σημαντικές εκκρεμότητες που κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Γνωρίζω καλά ότι το νησί μετράει ακόμα πληγές από την τραγική θεομηνία του Σεπτεμβρίου του 2017. Και αυτό νομίζω ότι έρχεται να μας υπενθυμίσει και την ανάγκη να αποδίδουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία και στα θέματα πολιτικής προστασίας και στην πρόληψη, όσο αυτό είναι εφικτό, από τέτοιες φυσικές καταστροφές, ώστε να μην τρέχουμε μετά εκ των υστέρων να δαπανούμε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που θα είχαμε δαπανήσει εάν είχαμε μεριμνήσει εξ αρχής και είχαμε μπορέσει να δρομολογήσουμε εκείνα τα προληπτικά έργα τα οποία μπορούν να γίνουν, γιατί μερικές φορές η ίδια η δύναμη της φύσης, όπως και εσείς νομίζω το βιώσατε εδώ πέρα, μας ξεπερνά και μας ξεπερνά όλους. Θέλω καταρχάς να σας πω, πριν έρθω στα ειδικά θέματα, ότι αυτό το οποίο βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον στο νησί σας, δεν έχω φτάσει να το δω ακόμα, αλλά θα καταφέρω να περάσω 24 ώρες εδώ και νομίζω να το γνωρίσω καλύτερα, είναι ότι αποτελεί ένα νησί με αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά από πολλά άλλα νησιά. Ένα νησί το οποίο έχει ένα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας να το προστατεύσουμε. Ένα νησί με μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, που πάντα θα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί, αλλά και λόγος επισκέψεως στο νησί. Ένα νησί με πλούσια, ίσως πιο πλούσια και από ό,τι θα θέλαμε, και θα έρθω στο θέμα αυτό, κτηνοτροφία. Και ένα νησί στο οποίο μέχρι στιγμής είχε δρομολογήσει ένα διαφορετικό είδους τουρισμού, αυτό το οποίο αποκαλούμε εναλλακτικό τουρισμό, που μπορεί να αποτελεί υπόδειγμα και για τη μελλοντική ανάπτυξη, χωρίς κατά ανάγκη, και θέλω να το τονίσω αυτό, ο εναλλακτικός τουρισμός να ταυτίζεται με αυτό το οποίο αποκαλούμε φτηνό τουρισμό. Άμα δείτε όλες τις τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό, ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να είναι εξαιρετικά ποιοτικός και να αφήνει πολλά έσοδα
στους τόπους που μπορούν να τον υποδεχτούν, αρκεί να προσφέρει την κατάλληλη ποιότητα, τις σωστές υποδομές και τη σωστή τελικά εμπειρία την οποία θα έχει ένας επισκέπτης όταν επισκέπτεται αυτόν τον προορισμό. Και εδώ νομίζω και με τον Περιφερειάρχη έχουμε κάνει εκτενείς συζητήσεις για τις συνολικές ευκαιρίες που προσφέρει όλη η περιφέρεια με διαφορετικές νησίδες ποιότητας κρεατικού τουρισμού που μπορούν να καταστήσουν όλη την περιφέρεια ως ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό, γιατί δεν ήταν μέχρι στιγμής, και φυσικά ξεχωριστή θέση σε αυτό το τουριστικό προϊόν, το νέο τουριστικό προϊόν που μπορεί να προσφέρει η περιφέρεια, να έχουν τα δύο νησιά της και ειδικά η Σαμοθράκη, μιας και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Για να γίνει όμως αυτό απαιτούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Απαιτούνται ποιοτικές υποδομές, απαιτείται προσβασιμότητα. Χαίρομαι που άκουσα, και έχει σημασία να το λέτε εσείς, δεν έχει σημασία να το λέμε εμείς, ότι έχει αποκατασταθεί η σύνδεση σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό μέσα από τη γραμμή η οποία έχει δρομολογηθεί σήμερα. Θα δούμε και με την Γενική Γραμματέα και με το Υπουργείο τις δυνατότητες περαιτέρω επιδότησης γραμμών ως προς τη Σαμοθράκη. Είναι κάτι που το κατέγραψα και θα επανέλθω στο συγκεκριμένο θέμα για να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Όπως και χαίρομαι για το γεγονός ότι προχώρησαν γρήγορα τα έργα εκβάθυνσης του λιμανιού της Καμαριώτισσας. Ο Γενικός Γραμματέας, πρέπει να σας πω, ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα, με τα θέματα του νησιού. Κατάλαβα ότι πήγαμε και σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος από αυτό το οποίο προβλεπόταν, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα στο μέλλον. Βέβαια, το μέλλον για το νησί ταυτίζεται με ένα καινούριο μεγαλύτερο λιμάνι. Θα συζητήσω στη συνέχεια και με το Υπουργείο για να δούμε τι είναι ρεαλιστικό να γίνει. Πέταξα πάνω από την Καμαριώτισσα, σχημάτισα εικόνα για το μέγεθος του λιμανιού. Είναι σαφές ότι δεν είναι ένα λιμάνι το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στο μέλλον της Σαμοθράκης. Μπορεί να ανταποκρίνεται στο παρόν, αλλά δεν ανταποκρίνεται στο μέλλον. Θα δούμε λοιπόν μετά και παρακολουθώ την πρόοδο και των περιβαλλοντικών μελετών και τη συνολική δαπάνη για ένα λιμάνι το οποίο θα είναι αντίστοιχο του μεγέθους του νησιού και θα μπορεί να καταστήσει το νησί πολύ πιο προσβάσιμο και σε μεγαλύτερα σκάφη, το οποίο προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με τον τουρισμό. Δεν έχω άποψη για το θέμα του αεροδρομίου, αλλά θέλω να κρατήσει... Ναι. Είσαι στις μελέτες στο Μαυροχώρι. Ναι, θέλω να κρατήσετε όμως κάτι. Ότι και να μην γίνει αεροδρόμιο, μη θεωρήσετε κατά ανάγκη ότι αυτό αποτελεί απριόρι συγκριτικό, αξεπέραστο συγκριτικό μειονέκτημα για το νησί. Το νησί οπωσδήποτε χρειάζεται σωστές υποδομές λιμενικές, ώστε να αυξήσουμε την προστασιμότητά του από τη θάλασσα. Δεν έχω άποψη για το θέμα αυτό. Θα το συζητήσω. Είναι το ένα νησί το οποίο ακόμα, στο οποίο θα μπορούσε να γίνει αεροδρόμιο, το οποίο δεν έχει γίνει, αλλά πάλι πρέπει να δούμε γιατί αεροδρόμιο συζητάμε. Γιατί σε πολλά νησιά έχουν. Ναι. Πτήση τσάρτερ. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ο μικρός διάδρομος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι εξυπηρετεί πτήση τσάρτερ. Μπορεί να εξυπηρετεί πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, αλλά όχι πτήση τσάρτερ. Θα το συζητήσουμε με το Υπουργείο Υποδομών. Κατέγραψα ότι αποτελεί ένα ζήτημα για το νησί. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι άμεσα εφαρμόσιμο ή και άμεσα εξαγγέλσιμο. Γιατί ξέρετε, θέλω να είμαι πάντα πάρα πολύ προσεκτικό σε αυτά τα οποία λέω και σε αυτά τα οποία κάνουμε. Κρατώ ως πολύ θετικό το γεγονός ότι με την περιφέρεια έχουν βγει σχετικές εργολαβίες σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και οι εργολαβίες σε επίπεδο Υπουργείου για να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο του νησιού και να γίνουν καλύτεροι δρόμοι και από αυτούς οι οποίοι υπήρχαν πριν από την καταστροφή. Και βέβαια σημειώνω αυτό το οποίο είπε Δήμαρχε, ότι από το 1998 είχαν να γίνουν σημαντικά έργα στο λιμάνι, έργα τα οποία έγιναν τον τελευταίο χρόνο και είναι αυτό το οποίο επέτρεψαν και στο πλοίο να μπορεί να έρχεται. Έρχομαι τώρα στα θέματα της υγείας. Θα επισκεφθώ στη συνέχεια μαζί με και με τον γραμματέα και μαζί και με την υποδιοικήτρια το Κέντρο Υγείας. Έχει βγει η χρηματοδότηση μετά από μεγάλες καθυστερήσεις. Θα προχωρήσει το έργο και χαίρομαι πραγματικά που έχει λυθεί και το ζήτημα του παιδιάτρου. Θα έχετε δύο παιδιάτρους από εκεί που δεν είχατε κανέναν. Το ζήτημα των οργανικών θέσεων που δεν καλύπτονται γιατί δεν υπάρχει ζήτηση σε πολλά νησιά είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει όχι μόνο στην Σαμοθράκη, αλλά και σε πολλά άλλα ακριτικά νησιά.
Υπάρχει τώρα μεγαλύτερη δυνατότητα. Ναι, υπάρχει τώρα μεγαλύτερη δυνατότητα να υπάρχει χρηματοδότηση, καταλαβαίνω, από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρόσθετη χρηματοδότηση που ανακαλύπτει τροφή και στέγη, έτσι ώστε να έρθει και η τοπική κοινωνία να βοηθήσει με κάποιο επιπλέον οικονομικό κίνητρο για να έρθουν γιατροί στις ακροτικές περιοχές, και πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ένα πρώτο θετικό βήμα, το γεγονός ότι υπάρχει παιδίατροι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και βέβαια η δρομολόγηση του ζητήματος των πλωτών ασθενοφόρων. Η υγεία κάνει μεγάλα άλματα στο μέλλον. Πολύ περισσότερα πράγματα πια μπορούν να γίνονται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, και έχουμε ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ώστε να μην χρειάζεται για το παραμικρό να πρέπει να γίνεται μια διακομιδή σε νοσοκομείο. Και φυσικά η πρώτη ωφελημένη από την πρόοδο της τεχνολογίας και από το τι μπορεί να κάνει κανείς από απόσταση θα είναι κυρίως τα ακριτικά νησιά, όπως η Σαμοθράκη. Κράτησα το ζήτημα του παιδικού σταθμού του νηπιαγωγείου του κτηρίου ως μια σημείωση για να το μελετήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Όπως σημείωσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα μιλήσω άμεσα, υπουργός το άκουσα, αλλά θα μιλήσω άμεσα με τον υφυπουργό για το ζήτημα των αθλητικών υποδομών. Γι' αυτό μπορώ να σας δεσμευθώ ότι θα το λύσουμε άμεσα. Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός να μην υπάρχουν κάποιες βασικές υποδομές, ένα γήπεδο έστω 5x5 με έναν συνθετικό τάπητα. Θέλω τα παιδιά της Σαμοθράκης να αισθάνονται ότι έχουν πρόσβαση σε αθλητικές υποδομές για να μπορούν να περνάνε κυρίως το χειμώνα τους, μην αισθανόμενα ότι υπολείπονται των ευκαιριών που μπορεί να έχουν τα παιδιά στον Εύρο, στην υπηρετική Ελλάδα. Θα μιλήσω άμεσα με τον Υφυπουργό για να δούμε για το κομμάτι αυτό τι μπορούμε να κάνουμε, και αν χρειάζεται για το ζήτημα αυτό να επιστρατεύσουμε και ιδιώτες δωρητές, οι οποίοι έχουν μια έντονη δραστηριότητα στον Εύρο, και να τους κατευθύνουμε προς τη Σαμοθράκη, προς ένα έργο το οποίο θα μας υποδείξετε εσείς. Με μεγάλη χαρά δεσμεύομαι ότι θα το κάνουμε. Για τα ζητήματα τα υπόλοιπα, τα οποία αφορούν τοπική αυτοδιοίκηση, το Τρίτσις είναι ανοιχτό. Θέλουμε προτάσεις. Έχουμε πει κατά πρώτο. Και ο παιδικός σταθμός μπορεί να πει. Και ο παιδικός σταθμός μπορεί να πει. Ναι. Το σχολείο μπορεί να πει. Το νηπιαγωγείο μπορεί να πει εκεί. Ναι. Είμαστε εδώ, και η περιφέρεια είναι εδώ να βοηθήσει και με μελετητική ορίμανση. Το μόνο μπορώ να πω εδώ είναι τρέξτε. Διότι το Τρίτσις είναι ανοιχτό, έχει πολλούς πόρους. Έχουμε πει κατά προτεραιότητα ότι θα χρηματοδοτήσουμε τις πιο δυσπρόσιτες, τις ακριτικές περιοχές. Είναι έργα τα οποία είναι χρηματοδοτήσιμα, όπως έργα ορεινής οδοποιίας, τα οποία μπορεί να σας είναι απαραίτητα, και μια μεγάλη κατηγορία θεματικών ενωτήτων. Τα έχετε δει εξάλλου, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Τρίτσις. Χαίρομαι ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος για τα ζητήματα του πολιτισμού. Υπουργός, επειδή έχει πολλά χρόνια εμπειρία στο Υπουργείο και ως Γενική Γραμματέας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις εκκρεμότητες. Το μουσείο θα είναι έτοιμο το 2021. Είναι δέσμευσή μας αυτή κυβερνητική, και θα επισκεφθώ και στη συνέχεια τον αρχαιολογικό χώρο για να έχω προσωπική άποψη για αυτό. Και βέβαια χαίρομαι που και τα υπόλοιπα έργα στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός θα προχωρήσουν και θα τρέξουν πάντα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει. Κράτησα με πολύ μεγάλη προσοχή το ζήτημα του Τελωνίου. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, και άκουσα και με πολύ ενδιαφέρον και προβληματισμό τον πρόεδρο των Αλιέων να αναφέρεται στο ζήτημα του πετρελαίου. Ναι, δεν έχει πολύ νόημα. Αν πρέπει να κάψεις τα μισά καύσιμα από αυτά που θα βάλεις για να πας μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σίγουρα δεν στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο τους αλλοιείς μας, οι οποίοι επιλέγουν να μένουν στη Σαμοθράκη και να κάνουν μια εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη δουλειά. Σημειώθηκε λοιπόν και αυτό το ζήτημα, και θα επανέλθω. Θέλω τώρα να έρθω σε μια σειρά από βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει καταρχάς, και αναφέρθηκε σε αυτό ο προηγούμενος δήμαρχος, ειδικό χωρικό σχέδιο και κάποιοι βασικοί κανόνες οργάνωσης των χρήσεων γης. Αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτό, και ο Υφυπουργός Χωροταξίας
έχει σημαντικούς πόρους στη διάθεσή του για να εκπονηθούν κατά προτεραιότητα τέτοια ειδικά χωρικά σχέδια. Δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στα νησιά για να μπουν κάποιοι τουλάχιστον βασικοί κανόνες σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία. Ξέρετε, πολλά από αυτά τα ζητήματα αφορούν και την δικιά σας αυτοοργάνωση. Δηλαδή, και η ίδια η τοπική κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί ότι αν συνεχίσουμε να είμαστε άναρχοι στη δόμη βασί μας και να μην προσέχουμε το περιβάλλον, στην ουσία πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένα έργο ακόμα το οποίο είναι σημαντικό, που είναι η λινοδεξαμενή στον Ξηροπόταμο, που είναι σημαντικό έργο που αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ναι, και το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποδίδω μεγάλη σημασία στους υδάτινους πόρους και ειδικά σε έργα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την άρδευση. Είδα μεγάλη έκταση η οποία μπορεί να... και την ίδρυση το συγκεκριμένο. Και είναι αμαρτία όταν σε ένα νησί, από ό,τι καταλαμβάνω, δεν λείπουν τα νερά, να τα αφήνουμε να φεύγουν και να τα χάνουμε και να μην τα έχουμε όταν τα χρειαζόμαστε. Πού είναι η κυρία Πρόεδρος των κτηνοτρόφων. Κυρία Τερζή. Ναι. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το οποίο είπατε και αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο πρόγραμμα απόσυρσης του ζωικού κεφαλαίου. Η υπερβόσκηση είναι ικανή να καταστρέψει το όμορφο, το μοναδικό αυτό φυσικό περιβάλλον και ταυτόχρονα να υπονομεύσει τις ίδιες τις προοπτικές της κτηνοτροφίας. Θα μιλήσω λοιπόν άμεσα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο πιο γρήγορα δρομολογηθεί το πρόγραμμα τόσο το καλύτερο, αλλά κρατώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως μια δικιά μου προσωπική δέσμευση, θα υλοποιηθεί από τη στιγμή που είναι κάτι το οποίο στηρίζεται και από την τοπική κοινωνία. Θα δω και το ζήτημα του βοηθήματος για τον COVID, θα το θέσω υπόψη του Υπουργού, να δούμε εάν σε αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο ακαθόδε ζήτημα το οποίο μου ετέθη από διάφορους φορείς και αφορά το ζήτημα των ανεμογεννητριών. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε μεγάλες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών σε μικρά νησιά που αλλοιώνουν ουσιαστικά το φυσικό περιβάλλον. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούν να προχωρήσουν τέτοια έργα εάν δεν υπάρχει τελικά η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, ειδικά σε μικρές τοπικές κοινωνίες. Χαίρομαι που άκουσα από το Δήμαρχο ότι δεν είστε επί της αρχής αντίθετοι, αλλά είστε αντίθετοι στη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Ναι. Και θα ήθελα πραγματικά να δω εάν υπάρχει δυνατότητα άλλων χωροθετήσεων που να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Πάντως πρέπει να σας πω ότι επί της αρχής, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θεωρώ ότι μεγάλες ανεμογεννήτριες σε μικρά νησιά παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αντικειμενικές δυσκολίες. Κατά συνέπεια, επειδή είδα μεγάλη ένταση στο νησί γύρω από το θέμα αυτό, να ξέρετε ότι επί της αρχής συντάσσομαι με αυτήν τη θέση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το μελετάμε ουσιαστικά από την αρχή. Πού μπορούμε να χωροθετήσουμε εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών που να μην επηρεάζουν ουσιαστικά το τοπίο, πόσο μάλλον σε μικρότερα νησιά όπου η παρέμβαση αισθητικά χάνει και την έννοια της κλίμακας. Ας πούμε στη Ροδόπη ή στον υπηρωτικό όγκο της Θράκης έχουμε πολλές ανεμογεννητρίες, μπορεί θα μπουν και άλλες, χάνονται στο μέγεθος του τοπίου. Σε ένα μικρό νησί με έναν τόσο εμβληματικό ορεινό όγκο, το να πας να βάλεις παραπάνω από 30 ανεμογεννήτριες στην κορυφή του βουνού, μου δημιουργεί επί της αρχής έναν έντονο προβληματισμό. Ήθελα λοιπόν, δεν είναι κάτι που το έχω πει μόνο εδώ, το έχω πει και σε άλλες περιοχές που αφορά τα ψηλά βουνά μας, διότι για να φτάσουν αυτές οι ανεμογεννήτριες εκεί πρέπει να ανοίξουν δρόμοι, πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα υποδομής. Η παρέμβαση στο περιβάλλον δεν είναι μόνο αισθητική, είναι και η παρέμβαση που πρέπει να γίνει για να μπορούν να φτάσουν αυτές οι εγκαταστάσεις σε αυτό το σημείο. Θα είμαστε λοιπόν πολύ πιο προσεκτικοί στο που εγκαθιστούμε τέτοιες μεγάλες ανεμογεννήτριες από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι κάλυψα τα βασικά θέματα τα οποία μου τέθηκαν. Θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο σας είπα και νομίζω ότι το βλέπετε και στην πράξη. Είμαστε κυβέρνηση των έργων και όχι των λόγων. Κάθε επίσκεψή μου
Είναι μια ευκαιρία να παρακολουθούμε σε κεντρικό επίπεδο τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν βέβαια πάντα και οι υπουργοί και οι γενικοί γραμματείς, ότι θα παρακολουθούμε αυτά τα οποία έχουμε πει και την πρόοδο των έργων. Ο Δήμαρχος έθεσε πολλά θέματα, αλλά πιστεύω ότι στη δικιά σας την περίπτωση αρκετά από τα αιτήματά σας είτε καλύπτονται είτε μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα καλυφθούν. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί θα κλείσω από εκεί που ξεκίνησα, με την πιστεύω εκπεφρασμένη αλλά και αποδεδειγμένη στην πράξη φροντίδα, το νιάξιμο το δικό μου της κυβέρνησής μας για την ακριτική Ελλάδα, ειδικά για τα ακριτικά νησιά, τα οποία έχω επισκεφθεί με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από ότι επισκέπτομαι άλλα μέρη της πατρίδας μας, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι την έγνοια της πολιτείας, είτε σε επίπεδο κυβέρνησης, είτε σε επίπεδο περιφέρειας, και νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης έχει πραγματικά σκύψει πάνω στα προβλήματα της Σαμοθράκης, και οι βουλευτές μας είναι συνεχώς παρόντες και είναι το νήμα που ενώνει την τοπική κοινωνία με την κεντρική κυβέρνηση, για να αναδεικνύουν και άλλα ζητήματα όπως προκύπτουν. Θα είμαστε λοιπόν πάλι εδώ και εύχομαι να σας επισκεφθώ και πάλι πιο καλοκαίρι την επόμενη φορά, να δω και τον αρχαιολογικό χώρο, και εύχομαι και ελπίζω το 2021 να είναι μια χρονιά χωρίς την ανάγκη να κινούμαστε με αυξημένα μέτρα προστασίας. Μέχρι που να φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να ζητήσω να προσέχουμε πάρα πολύ. Έχει ιδιαίτερη σημασία στα μικρά νησιά, τα οποία είναι προστατευμένα από τη φύση τους από την διασπορά του κορονοϊού, να προσέξουμε πάρα πολύ. Είμαστε αυτή τη στιγμή από τις χώρες στην Ευρώπη που τα έχουμε καταφέρει καλύτερα και στη διαχείριση του δεύτερου κύματος, όπως τα καταφέραμε και στο πρώτο κύμα. Άλλες χώρες όπως η Τσεχία τα κατάφεραν πολύ καλά στο πρώτο κύμα και είναι οι χειρότερες αυτή τη στιγμή στο δεύτερο κύμα. Εμείς τα έχουμε καταφέρει καλά, τα καταφέραμε καλά στο πρώτο κύμα, τα καταφέρνουμε καλά και στο δεύτερο κύμα, αλλά επειδή η πίεση θα είναι μεγάλη, θα πρέπει να φροντίσουμε και για να μεριμνούμε και πριν χρειαστεί, που δεν θα χρειαστεί εδώ να πάρουμε τα πιο πρόσθετα, πιο δραστικά μέτρα, όσο εφαρμόζουμε τους βασικούς κανόνες, τόσο δεν θα είμαστε εμείς απλά ασφαλείς, αλλά θα είναι και γύρω μας ασφαλείς, οι άνθρωποι που αγαπάμε και κυρίως οι πιο ευάλωτοι. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε.